έχουμε ένα άλλο περιστατικό περίεργο με έναν δήμαρχο. Θα μας πείτε ποιος δήμαρχος είναι, κύριε Τζίφα. Ο οποίος είχε κορονοϊό και κυκλοφορούσε άνετο σε εκδηλώσεις να μην πιστεύανε τίποτα. Ο οποίος όταν τον εντόπισε η αστυνομία, κατήγγειλε ο ίδιος τον Ιωδή, ότι δεν τον είχε ενημερώσει. Ναι, κοίταξε, γιατί η αλήθεια είναι, φαίνεται κάπου μοιρασμένη στη μέση. Και μιλάμε για τον δήμαρχο του Πηνιού, ο οποίος ο άνθρωπος, επειδή ακριβώς στις 5 του μηνός βρίσκονταν στη Γαστούνιο, που γιατί ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γιατί το κρύβεται, δεν είναι κρυφό. Τέλος πάντων, συνέχισε. Ναι, είναι ο δήμαρχος του. Είναι ο δήμαρχος Πηνιού, ναι. Ο κύριος Ανδρέας Μαρίνος. Ο οποίος μάλιστα, να πούμε ποια είναι η ιστορία και τι έπαθε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν γνώριζε ότι είχε κορονοϊό, παρόλο που πήγε ο ίδιος και έκανε το τεστ αυτοβούλος. Το έκανε για ποιο λόγο? Το έκανε διότι στις 5 του μηνός, 5 ημέρες λοιπόν αργότερα πριν το μάθει, βρίσκονταν μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος τον Προκόπη τον Παυλόπουλο, ο οποίος κόλλησε κορονοϊό και γι' αυτό το λόγο πήγε και ο ίδιος και έκανε. Όπως συνηθίζουν να λένε στα κέντρα λοιπόν, εάν δεν έχετε τίποτα, θα σας έρθει ένα πιστοποιητικό στο κινητό σας. Σε διαφορετική περίπτωση θα σας καλέσουμε εντός 30 λεπτών. Τον άνθρωπο δεν τον κάλεσαν ποτέ. Τουλάχιστον όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, δεν του έκανε κανένα τηλέφωνο. Έτσι, και θεώρησε ότι δεν έχει κορονοϊό. Νομίζω ότι είναι μια χαρά. Ωστόσο, εμβολιασμένος διπλά, παίρνοντας κάθε μέτρο και ξαναλέγοντας ότι ο ίδιος ζήτησε να κάνει το τεστ. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός αποδείχτηκε στις 10 του μηνός από έναν καταστηματάρχη, τον οποίο τον κάλεσε η αστυνομία για να τον ρωτήσει εάν ο δήμαρχος βρίσκονταν στο κατάστημά του μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας εκείνη την ημέρα, γιατί βρέθηκε θετικός. 5 μέρες αργότερα.